Δεν νομίζω ότι ποτέ κανείς σας είπε ότι η αγάπη και οι σχέσεις προϋποθέτουν η θυσία. Για την ακρίβεια, σας το είπανε, μάλλον οι γονείς σας, μάλλον το σχολείο, κάποιοι φίλοι, και μάλλον έχετε κατάλοιπα από μια διεστρέβλωση το τι είπαν οι δάσκαλοι. Π.χ. ας πούμε ότι ο Ιησούς θυσιάστηκε. Ούτε αυτό ισχύει τώρα μεταξύ μας. Δεν είπε ποτέ τη λέξη «εγώ θυσιάστηκα για εσάς». Και ούτε και έχει νόημα κάποιος Θεός να ζητήσει να τσεκάρει αν είστε επιστήμης να θυσιάσετε το παιδί σας. Αλλά για να μην κάνουμε κουβέντες θρησκευτικές, γιατί το σχέμα μας είναι οι σχέσεις. Είναι ότι αν καλοσκεφτείτε λιγάκι, δεν βγάζει νόημα και δεν μπορεί να έχετε μια υγιή σχέση αν θυσιάζεστε. Δεν ζήτησε ποτέ κανείς όμως κάτι τέτοιο. Κουβαλάμε εντολές πάλι από αυτά που ακούσαν οι γονείς μας, που ακούσαν οι δικοί τους γονείς και που ακούσαν οι δικοί τους γονείς, και υπάρχει μια διαστρέβλωση. Αλλά πριν μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, τι είπε ο Ιησούς, τι είπε ο Βούδας, γιατί δεν είναι μόνο ο Ιησούς, όλοι οι δάσκαλοι, κανείς δεν ζήτησε, κανένα δάσκαλος δεν ζήτησε θυσία. Ας πάμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και με την κοινή λογική. Θυσιάζομαι σημαίνει ότι υπερβαίνω το εαυτό, δηλαδή κάνω κάτι παραπάνω από ό,τι μπορώ. Μπορώ να δουλεύω 7 ώρες, δουλεύω 13 ώρες γιατί θυσιάζομαι για το παιδί μου. Παράδειγμα. Θυσιάζομαι, υπερβαίνω πάρα τον εαυτό μου γιατί ενώ θέλω να δουλεύω κι εγώ, ως γυναίκα κάθομαι στην κουζίνα. Ένα άλλο παράδειγμα αυτό, που δεν είναι και τόσο μακρινά στην καθημερινότητά μας, να ξέρετε αυτά τα παραδείγματα, αλλά λέμε τώρα. Συνδέστε λίγο με τον κοινό νου πάλι αυτό το πράγμα που σας λέω. Θυσιάζω σημαίνει υπερβαίνω κάτι από τις δυνατότητές μου. Είτε το παρακάνω, δηλαδή δουλεύω παραπάνω, είτε δεν μιλάω. Πάντως υπερβαίνω τον εαυτό μου. Ή τον πιέζω, επειδή δεν εκφράζομαι, ή τον πιέζω, σφίγγομαι, διότι κάνω κάτι παραπάνω από ό,τι μπορώ. Με τον κοινό λου η μακροχρόνια πίεση οδηγεί σε πόνο. Δεν είναι φιλοσοφικό αυτό που σας λέμε. Κοιτάξτε τώρα τι λέμε εμείς οι άνθρωποι μεταξύ μας. Η αγάπη λέει θέλει θυσίες. Δηλαδή, οι σχέσεις μεταξύ μας θέλουν θυσίες. Θέλουν πόνο. Καταλαβαίνετε, λέτε, ότι μια σχέση για να είναι υγιή και όμορφη προϋποθέτει πόνο. Δεν στέκει αυτό που λέτε καθόλου. Με τον κοινό νου δεν στέκει, αν δεν ψάξετε τους δασκάλους, που ξέρανε πολύ πιο απλά τα πράγματα από ό,τι τα λέμε εμείς εδώ, ποτέ δεν υπονόησαν να θυσιάσετε κάτι. Προσέξτε, γιατί όταν μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία που η φράση συνήθως είναι πάνω απ' όλα το παιδί μου, πάνω απ' όλα η οικογένειά μου, άρα εγώ έρχομαι δεύτερος, σημαίνει ότι πιέζω τον εαυτό μου, πονάω και έχω το ρόλο του θύματος. Και θέλετε να επιμένετε ότι όντας θύμα έχετε μια υγιή σχέση. Δεν μπορείτε να έχετε υγιή σχέση. Δεν υπάρχει πιθανότητα 1 στο εκατομμύριο να έχετε υγιή σχέση. Έχετε μια αρρωστημένη σχέση. Μια μη δίκαια σχέση. Γιατί σχέση και αγάπη σημαίνει ολοκλήρωση. Σημαίνει ότι είμαστε 2 άνθρωποι μαζί, 3 άνθρωποι μαζί, ένα στην οικογένεια. Είτε αυτό είναι οικογένεια, είτε αυτό είναι προϊστάμενος, υφιστάμενος, εργαζόμενος, σαν αδερφός μου, φίλος μου, που σέβεται ένας τον άλλον και βοηθάει ένας τον άλλον. Δεν στερούμε κάτι, που είναι μια άλλη λέξη με τη λέξη θυσία. Δεν υπάρχει λόγος να στερηθεί κανείς κάτι για να έχει καλή σχέση. Του εναντίον, αν στερείστε κάτι συνέχεια, από τον εαυτό σας στερείτε κάτι, προκειμένου να δώσετε τον απέναντί σας, θα προκαλέσετε πόνο. Συναισθηματικό, ψυχολογικό, φυσικό, ό,τι θέλετε, νοητικό. Και επιμένω ξανά και λέω, λέμε στους εαυτούς μας, η υγιή σχέση με αγάπη σημαίνει ότι πρέπει να πονέσω. Είναι ήδη βλακώδη αντιμετώπιση, αγάπη όταν είμαστε νέοι, σημαίνει ζήλια. Ζηλεύω, άρα ενδιαφέρομαι, άρα σημαίνει ότι αγαπάω. Αν δεν βγάλετε αυτές τις ανόητες εντολές που έχει μέσα ο νου σας, δεν θα μπορέσετε ποτέ να έχετε υγιείς σχέσεις, γιατί απλά δεν θα μπορείτε να έχετε υγιή όρια. Δεν θα μπορέσετε να έχετε υγιή όρια, γιατί αν πιστεύετε ότι η ζωή είναι η θυσία, και πόσο μάλλον οι σχέσεις, πρέπει να θυσιάζομαι για το παιδί μου, προσέξτε, δεν λέμε ότι δεν είναι δύσκολα, ότι δεν υπάρχουν προκλήσεις στη ζωή, και ότι όλα είναι εύκολα. Το αντίθετο της θυσίας δεν είναι το εύκολο, είναι άλλο πράγμα δυσκολία, άλλο πράγμα θυσιάζομαι. Επανέρχομαι όμως. Αν πιστεύετε λοιπόν ότι ο πόνος κάνει τη σχέση, σημαίνει ότι δεν βάζετε όρια στις σχέσεις σας,
υγιή όρια, διότι απλά όντας με την πεποίθηση ότι τα πάντα είναι θυσία, έχετε ενοχή. Πώς θα βάλετε ένα όριο, παρόλο που δεν μπορείτε άλλο, το σύζυγό σας που σας καταπιέζει, το παιδί σας που σας καταπιέζει, το αφεντικό σας που είναι απαιτητικό, η εκκλησία σας, η κοινωνία σας. Και θα υπάρξει συστολή. Θα έχετε ήδη ένα σφίξιμο από όλη αυτή την υπεπροσπάθεια που κάνετε, γιατί δίνετε παραπάνω, στερήστε από αυτό που έχετε. Και την ίδια στιγμή, προτού καλά-καλά μπορέσετε να εκφράσετε τα θέλω σας, τις ανάγκες σας, έχετε ήδη βάλει ένα φερμουάρ στο στόμα σας και δεν μιλάτε, γιατί ως καλό υπάρχει παιδί, κάνετε ό,τι σας λέγει ο παπάς και η μαμά, τώρα δεν υπάρχει παπάς και η μαμά, υπάρχει σύζυγος ή σύζυγος, προϊστάμενος, κοινωνία κτλ. Αλλάξτε αυτή την πεποίθηση ή τουλάχιστον προβληματιστείτε με αυτή την πεποίθηση, γιατί δεν θα μπορέσετε ποτέ να έχετε μια όμορφη σχέση με εσάς τους ίδιους. So I would just like to add, θα ήθελα να προσθέσω that, we have to inquire, ότι πρέπει να διερευνήσουμε, inquiring, I mean going inside, δηλαδή να μπει κάποιος μέσα του και να αναζητήσει. And, be in a quiet place in order for us to listen. Και να υπάρχει σε ένα, αυτή η αναζήτηση να γίνεται σε ένα ήσυχο μέρος μέσα μας προκειμένου να ακούσει. What does it mean, sacrifice? Τι σημαίνει θυσία? What does it mean that there is something that is more than me or less? Τι σημαίνει ότι κάτι είναι παραπάνω από μένα, ναι, ή λιγότερο από μένα, ναι. Who is more and who is less? Ποιος είναι αυτός που είναι περισσότερος από μένα, ναι, ή λιγότερο από μένα, ναι. If, for example, if I am looking back in history, για παράδειγμα, αν δούμε την ιστορία, πίσω την ιστορία, and I am trying to inquire this essence of, και προσπαθώ να διερευνήσω αυτή την ουσία victim, του θύματος. I see that many times women believed in themselves, inside them they believed that they are less. Βλέπω ότι οι γυναίκες πίστευαν έντονα ότι μέσα τους ήταν κάτι λιγότερο σε σχέση με τους άντρες. And if you look at it, of course, if I am less, there is something outside me that is more. Αν εγώ λοιπόν είμαι λιγότερος, υστερό κοινός, υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ανώτερος. Then women understood that it's not like this, and they tried to do something with it, but many, many times, unfortunately, they did. They went to the other edge to be more. Στη συνέχεια, βέβαια, οι γυναίκες και η ιστορία ξέρουμε ότι καταλάβαν ότι δεν είναι στα πράγματα, ότι υπάρχει μια ισότητα, μόνο που πολλές φορές στην προσπάθειά τους να εξορροπήσουν τα πράγματα πήγανε στον αντίποδα, πήγανε στο άλλο extreme. So, in order to be healthy in all the levels, not only in relationship, everything has to be equal. Για να υπάρχει λοιπόν υγιή κατάσταση όχι μόνο στις σχέσεις αλλά σε όλα τα επίπεδα, δεν πρέπει εύλογα να υπάρχει μια ισότητα. Δεν υπάρχει κανείς που είναι περισσότερο ή που είναι λιγότερο. And the first understanding is to understand that we have to be in an amazing relationship with ourselves. Η πρώτη κατανόηση είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια εκπληκτική σχέση με εμάς τους ίδιους. To change this feeling inside that something is more or something is less. Να αλλάξουμε αυτή την αίσθηση του ανώτερου του κατώτερου που υπάρχει μέσα σε εμάς. And then we can go to manifest it outside us. Και μετά μπορούμε να το εκδηλώσουμε έξω από εμάς. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν υπάρχει λόγος να συμφωνήσετε, we don't have to agree what we say. Απλά σας ανοίγουμε μια πόρτα για να δείτε αν όντως στις σχέσεις που έχετε, όποια και σχέση ήταν αυτή, η σχέση με το παιδί μου, με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου, με τον προϊστάμενό μου, με τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, τους συγγενείς μου, τους φίλους μου, διακατέχετε από μια αίσθηση έλλειψης που μπορεί να μην τη νιώθετε ή εμπασχετός από μια αίσθηση θυσίας, υπερκαθήκοντος. Actually, it's an invitation to inquire. Για την ακρίβεια, λέει η Ντάνα, πολύ σωστά, είναι μια πρόσκληση
πρόσκληση και πρόκληση, προσθέσω εγώ, να ερευνήσετε και να δείτε αν όντως γύρω σας, με πράγματα που βλέπετε και ζείτε, αν όντως έχει ζητηθεί και αν όντως υπάρχει μια υγεία και μια όμορφη σχέση όταν ο ένας θυσιάζεται και άρα κάνει κάτι παραπάνω από αυτόν, γιατί θεωρεί ότι είναι λιγότερος ή επασχολητός ή έχει ανάγκη να κάνει κάτι παραπάνω από τις ικανότητές του, και η άλλη πλευρά απλά δέχεται αυτό το δώρο ή την υπερπροσπάθεια. Χρησιμοποιήστε τον κοινό νου. Υπάρχουν πολλές φιλοσοφίες και πολλές σκέψεις. Χρησιμοποιήστε τον κοινό νου. Ζούμε σε μια άλλη εποχή. Οι λέξεις έχουν και γένες διαστρεβλωθεί ή εν πάση περιπτώσει είχαν άλλη αξία πριν 2.000 χρόνια και σαφέστατα έχουν άλλο νόημα στην εποχή που ζούμε. Ένα είναι σίγουρο, εάν δεν έχετε υγιείς σχέσεις με εσάς, υγιή όρια με εσάς, που δεν είναι αυτό που νομίζετε τα όρια, μια γραμμή δηλαδή, ένα τείχος, δεν θα έχετε ποτέ καμία όμορφη και υγιή σχέση με τον οποιοδήποτε.